Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος από τη διαNEOsis και σε αυτό το πάνελ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα μιλήσουμε για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο. Στο επίπεδο της πολιτικής, της άμυνας, της ενέργειας, των γεωπολιτικών συσχετισμών. Εδώ σήμερα όμως δεν θα το προσεγγίσουμε με κανέναν από αυτούς τους τρόπους. Το πρόγραμμα Τουρκίας του ELIAMEP πήρε την πρωτοβουλία να σχεδιάσει μια έρευνα κοινής γνώμης που σκόπευε να καταγράψει στάσεις, απόψεις, ιδέες Ελλήνων και Τούρκων για τα ελληνοτουρκικά θέματα, για τις σχέσεις των δύο χωρών. Θα έτρεχε αυτή η έρευνα ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Τουρκία, Έλληνες και Τούρκοι, στην ίδια χρονική περίοδο. Θα απαντούσαν στις ίδιες ερωτήσεις για το πώς βλέπουν οι μεν τους δε, πόσα ξέρουν οι μεν τους δε, που συμφωνούν, που διαφωνούν και για τα θέματα των διμερών σχέσεων και θα βλέπαμε πόσο μοιάζουν και πόσο διαφέρουν οι στάσεις τους. Με τη στήριξη της διαNEOsis, η έρευνα αυτή έτρεξε το Φεβρουάριο από την εταιρεία MRB στην Ελλάδα και κόντα στην Τουρκία ταυτόχρονα. Και σήμερα θα μάθουμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα. Μαζί μας για να τα συζητήσουμε είναι από την MRB για να μας παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα ο Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Γιάννης Δημητριάδης, που είναι. Ο Γιάννης Δημητριάδης είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ELIAMEP, η Ozyegin από το Πανεπιστήμιο Σαπαντζή και η Ευρέν Μπαλτά, που είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ozyegin και senior scholar στο Istanbul Policy Center, θα μας δώσουν την τουρκική οπτική για τα αποτελέσματα. Και ο Γιώργος Παγουλάτος, γενικός διευθυντής του ELIAMEP, που θα μας βάλει όλα αυτά τα αποτελέσματα στο συνολικό context των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Μαύρο, με μια παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων και των βασικών συγκρίσεων, για να ξέρουμε πρώτα απ' όλα για ποιο πράγμα μιλάμε, να δούμε τα βασικά νούμερα και τα βασικά συμπεράσματα. Κύριε Μαύρο, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι η έρευνα αυτή έρχεται σε μια συγκυρία η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και εμείς ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς την τρέξαμε, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτά όλα τα οποία βλέπουμε. Βασικά πράγματα υπόθηκαν ήδη από τον προλαλήσαντα. Εγώ απλά θέλω να πω ότι πρόκειται στην Ελλάδα για 1022 άτομα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού και τα προσεγγίσαμε με τηλεφωνικές και έρευνες στο web, πλήρως αντιπροσωπευτικά. Και στην γείτονα χώρα το δείγμα είναι 1.163 με αντίστοιχες μεθοδολογίες πρόσκλησης και συμμετοχής στη συγκεκριμένη έρευνα. Έτρεξε, όπως ακούστηκε, οι δύο έρευνες ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή, το Φεβρουάριο του 2021. Ξεκινώντας λοιπόν από τη γενική κατάσταση που επικρατεί στις δύο χώρες, έχουμε το πρώτο γράφημα στο οποίο ρωτάμε ποια πιστεύετε ότι είναι η προσδοκία, ποια είναι η προσδοκία σας για το τι θα συμβεί στη χώρα σε επίπεδο οικονομικών μέσα στους επόμενους 11 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βλέπετε ότι σε επίπεδο χώρας τα ποσοστά και για τους δυο μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Για μένα την Ελλάδα θα χειροτερέψουν, είναι στο 57% και για δε την Τουρκία στο 50% και είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά. Υπάρχουν κάποια μικρότερα ποσοστά που λένε ότι θα μείνει η ίδια η οικονομική κατάσταση της χώρας. Όταν περνάμε όμως στην αντίστοιχη ερώτηση που ρωτάμε για τα προσωπικά σας οικονομικά, πώς θα είναι μέσα στο επόμενο 11μηνο, τότε βλέπετε ότι υπάρχει μια μετατόπιση από το θα χειροτερέψουν στο θα μείνουν ίδια. Και για τις δύο χώρες, με λίγο μεγαλύτερη ένταση στο θα μείνουν ίδια προς την Ελλάδα που είναι το 50%. Άρα έχουμε ένα κλίμα για το που βρίσκεται κάθε χώρα γενικά με την κατάσταση των οικονομικών. Προχωρώντας παρακάτω για να νιώσουμε κι εμείς ότι οι δύο λαοί είναι κοντά, ρωτήσαμε υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Οι πολίτες λοιπόν μας είπαν ότι υπάρχουν πολλές και σοβαρές διαφορές, στην Ελλάδα κατά 75% και στην Τουρκία κατά 60,2%. Πολύ υψηλά νούμερα, αλλά αρχίζει να διαφαίνεται ήδη μια ηπιότερη συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Ρωτήσαμε στη συνέχεια, ωραία, αλλά παρόλα αυτά μήπως πρέπει δύο χώρες επιτέλους να βρουν ένα μίνιμουμ κατανόησης μεταξύ τους για να μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά.
Και το 60% των Ελλήνων λέει ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και το 53% των Τούρκων λέει ναι, πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε. Είναι πάνω από 50%, αλλά βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά της τάξης των 7 μονάδων. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Το πρώτο σοβαρό έβριμα είναι στην επόμενη ερώτηση που λέει και ποιος θα ωφεληθεί από έναν διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Τα κόκκινα είναι το ότι θα ωφεληθεί η Τουρκία και τα μπλε είναι το ότι θα ωφεληθεί η Ελλάδα. Το σκούρο κόκκινο που είναι 65% είναι το τι πιστεύουν οι Τούρκοι ότι θα συμβεί στην Τουρκία από έναν διάλογο. Δηλαδή 65% των Τούρκων λέει ότι θα ωφεληθεί η Τουρκία και 70% των Ελλήνων λέει ότι θα ωφεληθούν επίσης, θα ωφεληθεί η Τουρκία. Αντίθετα, το 52% των Ελλήνων λέει ότι θα ωφεληθεί η Ελλάδα και το 52,4% των Τούρκων λέει ότι θα ωφεληθεί η Ελλάδα. Άρα ένας διάλογος φαίνεται και από τις δύο χώρες ότι μάλλον μοιάζει στα μάτια των πολιτών ότι θα ωφελήσουν την Τουρκία. Αν ψάξουμε να βρούμε λίγο την κουλτούρα των δύο λαών και ρωτήσαμε κάποια πράγματα, μας είπε όσον αφορά το πόσα πράγματα ξέρετε για την Τουρκία και αντίστοιχα για την Ελλάδα, το 56% των Ελλήνων λέει ότι ξέρω αρκετά πράγματα, ενώ το 56% των Τούρκων λέει ότι δεν ξέρω, ξέρω λίγα. Αντίστοιχα, για το αν έχουν επισκεφθεί τη χώρα, το περίπου 100% των Τούρκων, 97% δηλώνει ότι δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες κατά 40% περίπου δηλώνουν ότι έχουν επισκεφτεί την Τουρκία. Εάν έχουν συναντήσει αντίστοιχα κάποιον Τούρκο ή κάποιον Έλληνα, το 85% των Τούρκων λέει ότι δεν έχουν συναντήσει Έλληνα, ενώ το 47% των Ελλήνων λέει ναι, έχω συναντήσει κάποιον Έλληνα. Και το δεύτερο σοβαρό έβριμα είναι ότι στην ερώτηση αν έχετε κάποιους αρνητικούς επηρεασμούς από την οικογένειά σας όλα αυτά τα χρόνια, βλέπετε ότι οι Τούρκοι λένε κατά 80% ότι εγώ δεν έχω, η οικογένειά μου δεν μου έχει πει περίεργα πράγματα, ενώ το 32% των Ελλήνων λέει ναι, έχω επηρεαστεί, έχω ακούσματα από την οικογένειά μου αρνητικά για την Τουρκία. Όταν τους ρωτήσαμε κατά πόσον οι κουλτούρες των δύο λαών είναι κοντά ή μακριά, έχουμε περίπου τις ίδιες αποστάσεις. Με βάση την κλίμακα ένα 10, που το 10 σημαίνει πολύ κοντά και αντίστοιχα το 1 το πολύ μακριά. Ένα 11% των δύο λαών λέει ότι είμαστε πολύ κοντά. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο πιο μακριά μία λίγο μεγαλύτερη τάση των Ελλήνων να δηλώνουν ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Ρωτήσαμε πράγματα για τις εντυπώσεις που έχουν οι δύο χώρες και ξεκινώντας λέμε ότι αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας ή αντίστοιχα Τούρκος, περίπου και οι δύο χώρες δίνουν πολύ ψηλά ποσοστά, 84 οι Έλληνες και 81 οι Τούρκοι, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάμε στο μυαλό μας. Όταν πάμε όμως στο «η κουλτούρα της χώρας μου είναι μεγαλύτερη από την κουλτούρα άλλων χωρών», προσέξτε, όχι των Τούρκων, άλλων χωρών ή των Ελλήνων αντίστοιχα, τότε εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον έβριμα, όπου το 50% των Ελλήνων λέει ότι είναι, αλλά βλέπετε ότι έχει διαφορά από το αντίστοιχο ποσοστό που λένε οι Τούρκοι κατά 76% ότι είναι ανώτερη η κουλτούρα τους σε σχέση με άλλες χώρες. Και στην τελευταία ερώτηση σχετική είναι ότι θα μπορούσα να έχω έναν φίλο από την Τουρκία ή αντίστοιχα από την Ελλάδα. Το 61% των Ελλήνων λέει ότι θα μπορούσε να έχει ένα φίλο Τούρκο, ενώ το 74% των Τούρκων λέει θα μπορούσα να έχω ένα φίλο από την Ελλάδα. Φαίνεται ότι εδώ πάλι οι Τούρκοι γείτονες αισθάνονται λίγο πιο ήρεμα απέναντί μας από ότι εμείς. Προχωρήσαμε πιο κάτω και ρωτήσαμε δύο πράγματα. Το ένα αφορά το Αιγαίο, ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα αποκλειστικά ελληνική. Το 70% των Ελλήνων το πιστεύει, αλλά το πιστεύει και το 42% των Τούρκων. Και αντίστοιχα,
ρωτήσαμε για τις δύο χώρες ποια έχει επεκτατικές διαθέσεις η μία απέναντι στην άλλη. Και το 84% των Ελλήνων λέει ότι η Τουρκία έχει επεκτατικές διαθέσεις και βλέψεις σε σχέση με την Ελλάδα, και το 50% των Τούρκων σκέφτεται το ανάποδο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εδώ είναι άλλο ένα gap ανάμεσα στα δύο ποσοστά που στη συνέχεια θα πρέπει να συζητηθεί από τους αναλυτές. Τέλος, η Ελλάδα και η Τουρκία σαν περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή, εδώ δηλαδή γύρω-γύρω, το 43% των Ελλήνων λέει ναι είναι η Ελλάδα, ενώ το 79% των Τούρκων λέει ναι είναι η Τουρκία. Και πάλι βλέπετε ότι οι Τούρκοι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια χώρα μεγάλη σε σχέση με το πώς αισθανόμαστε εμείς. Ίσως αυτό να οφείλεται και σε θέματα γνώσεων και σε θέματα πληροφόρησης μεταξύ του τι έχουν οι δύο λαοί. Ο διεθνής παράγων, ποιον βοηθάει, ξεκινάμε από γενικά ο διεθνής παράγων υπέρ ποιου είναι. Το 53,4% πιστεύει ότι είναι υπέρ της Τουρκίας, των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι υπέρ της Τουρκίας, και το 70% των Τούρκων πιστεύει ότι είναι υπέρ της Ελλάδας. Συνεχίζοντας, σπάζοντας δηλαδή το διεθνή παράγοντα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική και Ρωσία, βλέπετε ότι εδώ το μπλε χρώμα, αυτό δηλαδή είναι τι λένε οι Έλληνες για την Τουρκία, υπέρ ποιου είναι, και το κόκκινο χρώμα είναι η Τουρκία για την Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι στο πρώτο ερώτημα, ότι σχεδόν φτάνουν στο σημείο η Ελλάδα να υποστηρίζεται έως και με άδικο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύει το 64% των Τούρκων, ενώ το 37% των Ελλήνων λέει το ίδιο πράγμα. Αντίστοιχα, τι κάνει η Αμερική, χωρίς να περιέχεται ο όρος «έως και άδικα», το 63% των Τούρκων λέει ότι στηρίζει, των Ελλήνων λέει ότι στηρίζει την Ελλάδα, ενώ το 43% λέει ότι στηρίζει ανάποδα η Αμερική την Τουρκία. Και τέλος, όσον αφορά τη Ρωσία, τα ποσοστά είναι περίπου ίδια, ότι αλληλοστηριζόμαστε ίδια περίπου από τη Ρωσία. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε μεταξύ μας? Βλέπετε ότι αυτό το πρώτο κομμάτι είναι το ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα, καυτά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και το πρώτο, και περίπου με σχεδόν ίδια ποσοστά, identical, είναι τα θαλάσσιες διαφορές και προβλήματα με το Αιγαίο και την Μεσόγειο, που φτάνουν στο περίπου 60%. Και μετά ακολουθούν μικρότερα ποσοστά, με λίγο τσιμπημένο το θέμα των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν με περίεργο τρόπο στην Ελλάδα, που το λένε οι Έλληνες, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση σε σχέση με τα θαλάσσια θέματα και το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Όταν τους ρωτήσαμε λοιπόν okay, και πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα, βλέπετε ότι οι Έλληνες λένε περισσότερο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χάγης, ενώ οι Τούρκοι φίλοι μας λένε με το να ενισχύσουμε τις συζητήσεις και τις λύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Το δεύτερο ποσοστό, το οποίο φέρνει στην επιφάνεια η Ελλάδα, είναι με διπλωματικές και στρατιωτικές κυρώσεις, αν θέλετε. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, και θα πρέπει όλοι να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, είναι ότι με πολεμικές καταστάσεις έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό και στις δύο χώρες που να πιστεύουν ότι έτσι θα λυθεί το πράγμα. Τέλος, ρωτήσαμε για το πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουμε εμείς και οι γείτονες. Πραγματικά τα ποσοστά είναι ψηλά και ίδια, όπως επίσης κατά πόσον μπορούν να λυθούν τα προβλήματά μας με διάλογο. Το επαληθεύσαμε και με δεύτερη ερώτηση. Είναι 60 και 70% αντίστοιχα για τους Τούρκους. Υπάρχει ένα μικρό gap των 10 μονάδων, αλλά θεωρώ ότι αυτό με τη βοήθεια μιας γενικότερης επικοινωνιακής στρατηγικής μπορεί να λυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ και ο λόγος στην ανάλυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πήραμε μια πολύ καλή εικόνα για τα βασικά αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα.
Προηγουμένως, λανθασμένα αποκάλεσα τον επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία του ELIAMEP, Γιάννη Δημητριάδη. Γιάννης Δημητριάδης είναι ένας φίλος μου από το γυμνάσιο. Καλησπέρα, όπου και αν είσαι. Ο ερευνητής του ELIAMEP που επιμελήθηκε την έρευνα και είναι εδώ μαζί μας, είναι βεβαίως ο Γιάννης Γρηγοριάδης. Κύριε Γρηγοριάδη, θα ήθελα να πάμε ένα επίπεδο παραπέρα. Ακούσαμε τα βασικά νούμερα και τα βασικά συμπεράσματα και τις βασικές συγκρίσεις. Θα ήθελα να μας πείτε ποια από αυτά πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας και τι σημαίνουν από την ελληνική πλευρά πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας στη παρούσα συγκυρία, στην οποία τα ελληνοτουρκικά έχουν διέλθει την δυσκολότερη περίοδο τους τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια. Κάποιοι ερευνητικοί οργανισμοί και εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα και στη Τουρκία συνεργάστηκαν και παρήγαγαν κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που μία τόσο εμπεριστατωμένη και σοβαρή έρευνα γίνεται για την αποτύπωση των τάσεων της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Οπότε τα αποτελέσματα αυτά έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά ως πορίσματα της δημοσκοπήσεως αυτής. Θα αναφερθώ πρώτα σε κάποιες συγκλήσεις μεταξύ των δύο κοινών γνωμών. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι και οι δύο κοινές γνώμες θεωρούν ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο κρατών είναι υπαρκτά. Μπορεί να διαφωνούν οι δύο πλευρές για το ποιος ευθύνεται και ποια είναι η ουσία και η ρίζα του προβλήματος. Συμφωνούν όμως στην ειρηνική επίλυση των διαφορών αυτών. Είναι ξεκάθαρο αυτό από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Πέραν τούτου, έχει πολύ σημασία να επισημάνουμε ότι ενώ το κυπριακό πρόβλημα δεν εμφανίζεται υψηλά στην λίστα των βασικών προβλημάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως είπε και ο κύριος Μαύρος πριν από μένα, είναι η κατάσταση στο Αιγαίο και οι διαφωνίες Ελλάδος και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες που κυριαρχούν στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των δύο κοινών γνωμών για τα ελληνοτουρκικά. Ενώ το κυπριακό δεν βρίσκεται πολύ υψηλά σε αυτή την λίστα, από την άλλη όμως υπάρχει σαφής υποστήριξη στην ελληνική πλευρά και μια ελαφρά υποστήριξη στην τουρκική πλευρά υπέρ της λύσης του κυπριακού βάσει της Ιωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Νομίζω αυτό έχει τη σημασία το να το υπογραμμίσουμε, δεδομένου και του ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια να αναβιώσει ο διάλογος για το Κυπριακό. Υπήρξε μια πρόσφατη συνάντηση στην Ελβετία και θα υπάρξει άλλη μια προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο προσεχές μέλλον. Αυτό είναι κάτι, πιστεύω, σημαντικό. Πέραν τούτου, πιστεύω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα απόκληση μεταξύ των δύο κοινών γνωμών όσον αφορά τις γνώσεις και τη συζήτηση που γίνεται για την κάθε χώρα στην άλλη. Φαίνεται ότι η Τουρκία είναι πολύ πιο παρούσα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο και στην ελληνική δημόσια σφαίρα σε σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης και τον χώρο που καταλαμβάνει η Τουρκία στα ελληνικά, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Αυτό έχει να κάνει και με τις παραστάσεις που έρχονται από την οικογένεια, από το κοινωνικό, το φιλικό περιβάλλον. Η Τουρκία είναι παρούσα με πολύ πιο ισχυρό τρόπο σε σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί Τούρκοι οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ακούσει κάτι αρνητικό ή θετικό για την Ελλάδα από την οικογένειά τους, ενώ είναι πολύ λιγότεροι αντίστοιχοι Έλληνες που δηλώνουν αυτό. Πέραν τούτου, πιστεύω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται αναλόγως με την ηλικία, αλλά και την πολιτική τοποθέτηση Ελλήνων και Τούρκων. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί ή ακροδεξιοί στην Τουρκία ή δεξιοί ή ακροδεξιοί στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανότερο να είναι πιο δυσπιστοί, πιο φοβικοί και πιο καχύποπτοι στις στάσεις τους προς τη γείτονα χώρα. Ενώ όταν μετακινούμεθα προς την αριστερά και προς το κέντρο, τα αποτελέσματα μεταβάλλονται ουσιαστικά. Μία άλλη αντίστοιχη τάση μπορεί να παρατηρηθεί όσον αφορά στις ηλικίες. Οι νεότερες γενιές τείνουν να είναι πιο μετριοπαθείς και πιο λιγότερο φοβικές στις προσεγγίσεις τους προς τη γείτονα χώρα. Νομίζω ότι η έρευνα αυτή αποτελεί μια αρχή. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τις δύο χώρες και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει ταυτόχρονα και με τις καλύτερες επιστημονικές προδιαγραφές
και είναι μία αρχή για μία πιο λεπτομερή και πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση για τις δύο χώρες, η οποία πιστεύω ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για το πώς μπορούν να λυθούν τα διμερή προβλήματα. Διότι χωρίς καλές πληροφορίες και χωρίς καλή ανάγνωση της κοινής γνώμης και στις δύο χώρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν οι κυβερνήσεις, διότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι η κοινή γνώμη και οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης σε κάθε χώρα σήμερα επηρεάζουν σαφώς τη διάθεση κάθε κυβέρνησης να προβεί σε αναγκαίες ή σημαντικές πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική. Οπότε πιστεύω ότι η συνεργασία του ELIAMEP, της διανέωσης, του Istanbul Policy Center, της Κόντα και της MRP θα συμβάλλουν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. I would like now to switch to English and welcome our guests from Turkey. Yegen and Evren Balta, thank you for being with us today and for working with us on this. Now, some of the most fascinating results for us from this survey come from the Turkish side of the survey. Could you give us what you consider to be the most interesting insights from these results and put them into context for us? Shall I go first? Okay. Thanks for having us here today, and thanks for doing this survey with us. It was a striking research, and we all had learned a lot in some of the findings that we shared with you today. Let me start by saying that the survey results show some significant differences, of course, as well as similarities between Turkish and Greek public opinion. And what I want to do is to focus a bit on the differences and to explain why. Well, some of these differences we already shared. For example, 70% of the Greek public thinks Aegean Sea is an exclusively Greek sea, and more than 80% of the Greek public thinks that Turkey has an expansionist aspiration against Greece. Both of these percentages we found that are significantly lower for the Turkish public, even though the Turkish public thinks it's powerful militarily, economically, culturally, it still favors negotiations slightly more than the Greek public does. And it seems that, again, in the survey, Turkish public is less knowledgeable about Greece, but more open to accept Greeks as friends or daughters-in-law or sons-in-law. So my question is, what explains this difference? And there are three possible factors that I want to briefly mention, which I think gives us some clues about a more constructive dialogue between the two countries. And I may hint to the fact that the differences are actually not that big. So the first factor, I think, is related to the construction of national identity and the core claims of Greek and Turkish nationalisms. And it seems that from the survey, the national consensus in Greece with regard to the Turkey or with regard to the problems with Turkey is stronger than it is in Turkey with regard to the problems with Greece, as I said. So this is related to this national construction, national identity construction is related to my second factor, which is shifting threat perceptions and perceived insecurities. And in fact, insecurities, as we all know, can forge a national consensus, and problems with Greece was very important in Turkey's security discourse up until the mid-1990s. This began to change as a result of several factors that we mentioned very briefly. A, because of the Europeanization process, Greece was increasingly portrayed as a partner rather than an enemy by the politicians. The military and security priorities of Turkey was radically transformed with the increased instability in its southeastern border. And third, which we see in the survey, Turkey has experienced an increased economic and military self-confidence in the last two decades as a result of its economy, booming economy, and expanding defense industry. In fact, as I said, you can see this in the survey. Turkish public overwhelmingly thinks that Turkey is a regional military and economic power with an ability to affect political outcomes in its neighborhood. And this is even when they think external actors are always against them, and Oya will be talking about this. And this did not even change when Turkey is going through the huge economic crisis that the country is currently in.
So as a result of all these factors, Greece really disappeared from Turkish security discourse for more than 20 years and reappeared only 2 years ago. And you can observe this fact in a seemingly unrelated variable, which is whereas Turkish people over 40 reported growing up hearing negative views over Greece, this is almost non-existent for younger generations. So there is a huge generational gap we observed in the survey. Finally, my last point, the difference between Greek and Turkish public opinions are based on averages. We showed you averages, but we need to open this black box. And a simple regression analysis shows that the attitude of Turkish public towards Greece is largely shaped by political party affiliation, and as I said, by age. But this political party affiliation really reflects a highly polarized national public. In fact, for example, most of the AKP and MHP supporters, the government supporters, thinks that AGNC exclusively is Turkish, and their averages come very close to the Greek averages. And supporters of the opposition parties, however, think that AGN is not exclusively Turkish. So there is a huge gap in questions like this between the supporters of governments and supporters of the opposition. And this gap is less in the Greek public opinion and huge in the Turkish public opinion. However, when it comes to the primacy of dialogue and negotiation, this gap disappears. It seems both the supporters of the government and the opposition favor negotiation over any type of military means, sanctions and this and that. And there is almost a national consensus on peaceful means and negotiations, bilateral negotiations, mostly about negotiations, which I think is good news, which shows that there is a national consensus on negotiations. And I'll finish with that. Thank you. Thank you. Let's hear from Ozyegin. Yes, thank you. Thank you for having us. I'll be commenting on Turkey's perception of third parties and the broader international community. In general, most Turkish citizens think that Turkey is a regional power economically and politically. However, when we look closer at the political party affiliations, we can see that this perception is higher among the ruling party AKP supporters and its nationalist ally. Among supporters of the opposition parties, there is less support to this perception of being a regional power, which may have to do with the incumbent supporters' positive evaluation of Turkey's foreign policy. Previous public polls have shown that Turkish public opinion vis-a-vis Turkey's EU membership tends to shift, and these fluctuations reflect the developments in everyday politics. It appears that the level of support is just over 50%, but again, this varies according to party affiliations, with more than 80% of the supporters of the pro-Kurdish party in favor of membership. There is no consensus among the Turkish citizens whether Turkey's membership to the EU has made solving its dispute with Greece more difficult. But the perception that the Greece receives the EU's unconditional support is highly prevalent across the political spectrum. These insights suggest to us that the EU has a potential to play a role in the dispute, but there is mistrust from the Turkish side. The perception that the international community and foreign powers favor Greece over Turkey is strikingly high, even among the opposition party supporters, those who think otherwise are a small minority. But this is reflected in the way that the Turkish people expect the world opinion to react in a dispute between the two sides. Accordingly, if a significant problem erupts, the Turkish people do not expect the international public opinion to be on its side. But across the political spectrum, the expectation is that the public support would not support Turkey. Similarly, there is not much expectation from the United States, as most Turkish citizens think that the US is supporting Greece at the expense of Turkey. This evaluation is present among the supporters of the ruling party and the right-wing and its right-wing ally, but it's also prevalent among the opposition party supporters as well. With respect to Russia, the level of mistrust is less severe, but certainly there is no agreement that Russia would be a fair mediator in solving the dispute. There is also no consensus whether Turkey's NATO membership plays a positive role in Turkey-Greek relations. We
can even say that it is evenly split between those who think that it contributes, NATO contributes, and those who do not agree with this assessment. Taking these different insights into account, reveal a picture of Turkey that is suspicious of foreign powers and the international community in general. As such, it is not surprising that most Turkish citizens think that the way to solve disputes between the two countries is by straightening bilateral relations, especially among the opposition party supporters. Straightening ties between Greece and Turkey is overwhelmingly seen as the best alternatives to solve the dispute. These are some of the insights with regards to third actors and the international community at large. Thank you. Thank you so much for this, both of you. It has been extremely helpful. I will now switch back to Greek. Ακούσαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις ομοιότητες και για τις διαφορές και μπήκαμε και λίγο παραμέσα σε μεγαλύτερο βάθος για τα αίτια και βεβαίως για τις διαφοροποιήσεις μέσα στην ελληνική και την τουρκική κοινωνία πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι κοινωνίες δεν είναι μόνο μπλοκ, ειδικά η τουρκική από ό,τι φαίνεται, όπου είναι και μεγαλύτερο μεγέθος και πιο κατακαιρματισμένη. Όλα αυτά θα ήθελα να τα βάλουμε τώρα μέσα σε ένα πλαίσιο με τον Γιώργο Παγουλάτο, τον Γενικό Διευθυντή του ELIAMEP. Όλα αυτά που ακούσαμε, κύριε Παγουλάτο, τι να τα κάνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ίσως το χειρότερο σημείο της τελευταίας 20 ετίας. Τα προβλήματα είναι πολλά, οι εντάσεις είναι συχνές. Τώρα που έχουμε μια εικόνα για το πώς σκέφτονται οι λαοί μας, τι μπορούμε να την κάνουμε αυτή την πληροφορία, πώς εντάσσεται στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευχαριστώ, κύριε Παγκόπουλε. Η άσκηση αυτή της παράλληλης, των παράλληλων ερευνών κοινή νόμη δεν ήταν μια προεργασία διατύπωσης πρότασης στην εξωτερική πολιτική. Ήταν μια άσκηση αυτογνωσίας προκειμένου να καταλάβουμε οι δύο κοινωνίες πώς βλέπουμε μία την άλλη και μέσα από αυτό να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η δουλειά του, τι συμπεράσματα μπορεί να αντλήσει κανείς, είναι μια δουλειά η οποία ανήκει στους αρμόδιους φορείς. Αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο να κρατήσουμε, επιλέγω κάποια από τα συμπεράσματα τα οποία απέρευσαν από αυτή την έρευνα. Καταρχάς, αναδεικνύονται διαφορές, αλλά και πολλά σημεία σύγκλησης. Αναδεικνύονται συμμετρίες στο πώς οι δύο κοινωνίες βλέπουν τα πράγματα, αλλά και σημαντικές ασυμμετρίες. Ίσως η πρώτη ασυμμετρία αφορά το ρόλο της μίας χώρας στα μάτια της άλλης ως το κύριο πρόβλημα ασφάλειας. Είναι σαφές ότι η Τουρκία είναι το κύριο πρόβλημα ασφάλειας στα μάτια της ελληνικής κοινή νόμης. Είναι λιγότερο σαφές ότι αυτό συμβαίνει όσον αφορά την Ελλάδα στα μάτια της τουρκικής κοινή νόμης, που προφανώς η Τουρκία έχει και άλλα ζητήματα και άλλες προκλήσεις εθνικής ασφάλειας. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη υπόθηκε και νομίζω ότι συνιστά έναν ίσως τον πιο θετικό κοινό παρονομαστή που αναδεικνύεται ως ένα σημείο σύγκλησης, είναι ότι οι δύο κοινωνίες συνδέονται στην κοινή αντίληψη ότι είναι γείτονες, ότι είναι υποχρεωμένοι να συμβιώσουν, ακόμα και αν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες αυτής της συμβίωσης και ότι πρέπει να συνομιλούν. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που δείχνουν μια θετική προδιάθεση θετικής διευθέτησης των διαφορών και μια θετική προοπτική σε ό,τι αφορά τη βούληση από τις δύο κοινωνίες αυτές τις διαφορές να ξεπεραστούν. Κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα ενώνονται, θα έλεγα, από μια κοινή καχυποψία, αφενός αμοιβαία καχυποψία, μεγαλύτερη στην περίπτωση Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία, και αφετέρου καχυποψία για το ρόλο της διεθνούς κοινότητας. Και θα έλεγα εδώ, αν κάνω μια παρατήρηση στην παρατήρηση, ότι η δυσπιστία της ελληνικής κοινή νόμης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπως υπερβολική. Μπορεί να γίνει κατανοητή από την πλευρά της Τουρκίας ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ποσοστό των Ελλήνων που δυσπιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μου φαίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το σημαντικότερο πολιτικό, διπλωματικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι ακριβώς ότι είναι μέλος ενός κλαμπ από το οποίο οι γείτονές της και η Τουρκία μεταξύ αυτών εξαρτώνται εμπορικά και οικονομικά. Βέβαια, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυρίως μια εμπορική δύναμη, περιφερειακή, θα έλεγα μια εμπορική υπερδύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαίνει ότι αναπόφευκτα προτάσει τα εμπορικά συμφέροντα των μελών της και εκεί πιθανότατα αναφέρεται αυτή η δυσπιστία
της ελληνικής κοινή νόμης στην οποία αναφέρθηκα και στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προτάξει μια κοινή πολιτική ενοποιητική λογική έναντι των επιμέρους εμπορικών συμφερόντων. Θα έλεγα επίσης ότι κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε για ό,τι αυτό σημαίνει είναι ότι ενώ στην Τουρκία υπάρχει μια θετική αποδοχή της ενταξιακής της προοπτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι υποστηρικτική προς την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανώς υποδηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσα σε αυτήν πρέπει να αναζητήσουν άλλες μορφές ευρωτουρκικών σχέσεων που θα συνδυάζουν μια ισχυρή θετική ατζέντα με μια εξίσου ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα με την έννοια μιας αξιόπιστης αιρεσιμότητας, έτσι, αυτό που συχνά διατυπώνουμε ως καρότα και μαστίγιο. Και βεβαίως πιθανότατα αυτό είναι η Τελωνιακή Ένωση και τα άλλα στοιχεία μιας θετικής ατζέντας. Θέλω να πω ότι αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις παράλληλες έρευνες κοινής νόμης μία διαλεκτική μεταξύ της θετικής δυναμικής και του βάρους του παρελθόντος και της ιστορίας. Η ιστορία βαραίνει καθοριστικά και στην αυτοεικόνα των δύο κοινωνιών και στην εικόνα που έχει κάθε μία για την άλλη. Είναι ενδιαφέρον και κατέγραψα ότι η Τουρκία δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για την ανωτερότητα του πολιτισμού της, όχι απλώς αυτοπεποίθηση εθνική, το οποίο είναι παρόμοιο με τα ελληνικά ποσοστά, αλλά για την ανωτερότητα του πληθυσμού της. Η Ελλάδα είναι σε αυτό μια πιο δυτική, πιο σύγχρονη κοινωνία, άρα πιο συγκρατημένη στον απόλυτο τρόπο με τον οποίο βλέπει τον πολιτισμό της. Συγκρατώ τη θετική δυναμική, η μεγάλη διαφορά ποιότητας απαντήσεις μεταξύ γενεών, μεταξύ ηλικιών, νεότερες γενιές πολύ πιο θετικές, πολύ πιο επιδεκτικές, οι ερωτώμενοι υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου. Επίσης, τείνουν να διάκυνται ευμενέστερα προς τη γείτονα χώρα και στις δύο χώρες. Τέλος, να σημειώσω ότι το παρελθόν βαραίνει και σκιάζει την πρόσληψη άλλης πλευράς, όπως και η συγκυρία επίσης. Αυτή η έρευνα, αυτή η διπλή έρευνα, το ανέφερε ο κύριος Μαύρος, έγινε αρκετούς μήνες, μετά από αρκετούς μήνες κλιμάκωσης, που ήταν η χειρότερη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών. Είναι σαφές ότι η στιγμή, η ιστορική στιγμή, έχει το βάρος της. Στον απόϊχο αυτής της χειρότερης κλιμάκωσης, θα είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε με το επόμενο κύμα έρευνας και με την ελπίδα ότι αυτό το κλίμα θα έχει ομαλοποιηθεί κατά το επόμενο διάστημα. Είναι επίσης μια υπόμνηση, και κλείνω με αυτό, ότι παρότι η εξωτερική πολιτική είναι πάντα μια άσκηση ρεαλισμού, η εσωτερική πρόσληψή της παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται η εξωτερική πολιτική και προσλαμβάνεται η άλλη χώρα τίνει να παράγει αδράνεια και αγκυλώσεις. Βεβαίως τα μεγέθη και η γεωστρατηγική θέση των δύο χωρών και τα δεδομένα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις και τις τάσεις της πλειοψηφίας σε κάθε χώρα με δόση ρεαλισμού και βλέπουμε αυτές τις δόσεις ρεαλισμού στην ανάλυση των απαντήσεων. Μένει όμως να δούμε, και θα έλεγα ότι υπάρχει μια οριακή προπόρευση αυτού κατά πόσον ο ρεαλισμός της προσδοκίας για μια θετική έκβαση στις διμερείς σχέσεις, για ένα καλύτερο πλαίσιο συνύπαρξης, θα επικρατήσει του ρεαλισμού της απεσιοδοξίας, που εισηγείται ότι μια τέτοια βελτίωση δεδομένων των προβλημάτων που διαπιστώνονται δεν είναι ρεαλιστική. Νομίζω ότι το θετικό συμπέρασμα που πάρα πολύ συγκρατημένα, πάρα πολύ προσεκτικά και με πολλές αρνητικές υποσημειώσεις επιφυλάξεων μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι ο ρεαλισμός της προσδοκίας τίνει οριακά να υπερτερεί, λαμβάνοντας όλα αυτά και όλες αυτές επιφυλάξεις υπόψη, αλλά θα ξέρουμε πολύ περισσότερα και στο επόμενο κύμα αυτής της έρευνας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι έγινε με αυτή την έρευνα που είχαμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε με τη συνεργασία της διανέωσης του Istanbul Policy Center, της Κόντα και της MRB, ότι έχουμε πλέον κάνει ένα άλμα στο πώς αντιλαμβανόμαστε ρεαλιστικά τον εαυτό μας, στο πώς αντιλαμβανόμαστε ρεαλιστικά τον άλλο και στο πώς καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος αντιλαμβάνεται εμάς. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. I would like to thank everyone for participating in this first discussion on the results of this very interesting survey. Θα επαναλάβουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τα αποτελέσματα είναι πολύ πλούσια.
Μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα μελετήσετε και εσείς στα sites και του ELIAMEP και της διαNEOsis. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζουμε να βγήκατε λίγο σοφότεροι μετά από όλα αυτά. Καλή συνέχεια.